Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την διαχείριση φύλων εργασίας. Θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα νέο φύλο εργασίας, πώς μπορούμε να μετονομάσουμε ένα φύλο εργασίας, πώς μπορούμε να διαγράψουμε ένα φύλο εργασίας, καθώς και την αντιγραφή μετακίνηση του φύλου εργασίας που ήδη το έχουμε δει. Ας δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε αρχικά ένα φύλο. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν τρία φύλα εργασίας διαθέσιμα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εισάγουμε ένα νέο φύλο εργασίας πριν από το φύλο 1. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο φύλο και επιλέγουμε την διαταγή εισαγωγή. Οπότε εμφανίζει το συγκεκριμένο παράθυρο. Είναι επιλεγμένο το φύλο εργασίας, αυτό μας ενδιαφέρει. Πατάμε το κουμπί OK και βλέπετε ότι πριν από το επιλεγμένο φύλο έχουμε εισάγει ένα καινούριο φύλο το οποίο ονομάζεται φύλο 1. Με την ίδια λογική μπορώ να κάνω ένα κλικ στο φύλο 2, κάνω δεξί κλικ εισαγωγή και εισάγω ένα νέο φύλο πριν από το φύλο 2. Πάντα λοιπόν εισάγουμε ένα καινούριο φύλο πριν από το επιλεγμένο με την συγκεκριμένη διαδικασία. Ένας άλλος τρόπος είναι να επιλέξουμε το φύλο εργασίας και να πάμε από το μενού εισαγωγή να επιλέξουμε την διαταγή φύλο εργασίας. Επιλέγουμε εδώ φύλο εργασίας και δημιουργούμε ένα καινούριο φύλο εργασίας το οποίο ονομάζεται φύλο 5. Παρατηρείτε ότι αυτόματα εμφανίζεται ο αριθμός του επόμενου φύλου χωρίς απαραίτητα να τηρείται η σειρά εμφάνισής τους. Εάν τώρα θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα ενός φύλου εργασίας, θα πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ και μετονομασία. Επιλέγουμε το φύλο το οποίο θέλουμε, κάνουμε δεξί κλικ, μετονομασία, διαγράφουμε το όνομα του φύλου και επιστολογούμε στην θέση του το κείμενο, το όνομα του φύλου εργασίας που θέλουμε. Πωλήσεις για παράδειγμα. Πατάμε οπωσδήποτε το πλήκτρο Enter και με αυτόν τον τρόπο το αλλάζουμε το όνομα. Ας υποθέσουμε θα αλλάξουμε και εδώ το όνομα, δεξί κλικ στο όνομα του φύλου με το ονομασία και ας πιστολογήσουμε εδώ το κείμενο λίστα δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και πατάμε Enter. Αλλάζουμε το όνομα, τα ονόματα των φύλων, διαφόρων φύλων εργασίας μέσα στο βιβλίο μας. Τώρα για να διαγράψουμε ένα φύλο εργασίας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι η διαγραφή είναι οριστική, δεν υπάρχει ανέρεση στην διαγραφή. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο φύλο που θέλουμε να διαγράψουμε και επιλέγουμε την διαταγή διαγραφή. Οπότε και το φύλο διαγράφεται οριστικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του φύλου το οποίο διαγράφουμε. Ας διαγράψουμε και το φύλο 5, δεξί κλικ διαγραφή, το φύλο 4, δεξί κλικ διαγραφή και μένουμε με το λίστα δεδομένων και το φύλο 2. Το φύλο 3 είναι άδειο, ας το διαγράψουμε και αυτό. Και ας δούμε τώρα άλλη μία φορά πώς μπορούμε να μετακινήσουμε ή να αντιγράψουμε ένα φύλο εργασίας. Επιλέγουμε το φύλο, κάνουμε δεξί κλικ, μετακίνηση αντιγραφή, το είδαμε στο προηγούμενο μάθημα. Αν θέλουμε μετακίνηση το αφήνουμε ως έχει, αν θέλουμε αντίγραφο επιλέγουμε εδώ τη ρύθμιση δημιουργίας αντιγράφου. Ανάλογα με την περίπτωση μπορούμε να το μεταφέρουμε ή να το αντιγράψουμε σε νέο βιβλίο εργασίας ή σε κάποια από τα ήδη υπάρχοντα και είναι ανοιχτά ή να το μετακινήσουμε ή να το αντιγράψουμε μέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας σε άλλο σημείο. Για παράδειγμα, μετακίνηση στο τέλος. Πατάμε το κουμπί OK και βλέπουμε ότι η λίστα δεδομένων έχει μετακινηθεί, μάλλον έχει αντιγραφεί σαν τελευταίο φύλο στο βιβλίο εργασίας μας. Εάν τώρα θέλουμε να αλλάξουμε την σειρά με την οποία εμφανίζονται τα φύλλα εργασίας εδώ, δηλαδή θέλουμε το φύλλο 2 να πάει πρώτο και μετά να ακολουθήσει το λίστα δεδομένων, πατάμε πάνω του, το κρατάμε σταθερά πατημένο, εμφανίζει το συγκεκριμένο εικονίδιο όπως το βλέπετε εκεί, τραβάμε αριστερά, το αφήνουμε και το φύλλο 2 έχει μετακινηθεί στην πρώτη θέση. Αυτό είναι η μετακίνηση του φύλλου 2 με την χρήση του πληκτρολογίου όπως είδαμε, το mouse μάλλον. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε δεξί κλικ μετακίνηση αντιγραφή και να μετακινήσουμε το συγκεκριμένο φύλλο μετά πριν από τη θέση που θέλουμε. Αν το επιλέξουμε το λίστα δεδομένων 2 και πατήσουμε OK θα πάει στην θέση την οποία ήταν. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Είπαμε για την εισαγωγή ενός νέου φύλου εργασίας, για την μετονομασία, για την διαγραφή, για την αντιγραφή, μετακίνηση του φύλου εργασίας στο ίδιο βιβλίο ή σε άλλο, σε οποιαδήποτε θέση θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.